Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή επί παντός μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας όσον αφορά τις εθνικές εκλογές. Μαζί μας είναι ο υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του κινήματος αλλαγής στο νομό Αχαΐας, ο κύριος Χρήστος Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή επί παντός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πείτε μας λίγο για την συμμετοχή σας στο ψηφοδέλτιο του Κινάλ στο νομό Αχαΐας. Ήσασταν βέβαια εκπρόσωπος τύπου της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του Κινήματος Αλλαγής και τώρα αποφασίσατε να συμμετέχετε στο ψηφοδέλτιο του Κινάλ. Είμαι στο χώρο του ΠΑΣΟΚ από τα μαθητικά μου χρόνια, από τα φοιτητικά μου χρόνια και συνέχισα να είμαι στο χώρο αυτό μέχρι και σήμερα ως εργαζόμενος και ως άνθρωπος που του αρέσει να ασχολείται με τα κοινά. Η στελέχωση των ψηφοδελτίων του κινήματος αλλαγής του ΠΑΣΟΚ και γενικά της Δημοκρατικής Παράταξης αποτελούσε για μένα πάντα μια ιδιαίτερη τιμή για κάθε στέλεχος και ως εκ τούτου όταν μου έγινε αυτή η τιμητική πρόσκληση δεν γινόταν βέβαια να την αρνηθώ. Είναι ένα ψηφοδέλτιο στην Αχαΐα το οποίο είναι ανανεωμένο σε πάρα πολύ μεγάλο σημείο. Μάλιστα, ναι, βλέπουμε αρκετά νέα πρόσωπα. Είναι πρόσωπα που έχουν προσφέρει και παλιότερα στον χώρο, αλλά και νέα πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της κοινωνίας. Και πιστεύω ότι είναι αξιόλογοι άνθρωποι στην κοινωνία και θα πάμε αρκετά καλά σαν ψηφοδέλτιος και σαν κίνημα αλλαγής στον νόμο Αχαΐας. Μάλιστα. Στόχος του κινήματος αλλαγής κεντρικά είναι να παίξει καθοριστικό ρόλο. Πώς το ορίζετε αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, είδαμε ότι τα τελευταία χρόνια ο λαϊκισμός οδήγησε τη χώρα σε κάποια αδιέξοδα και επιστρέφει η δεξιά παράταξη, η δεξιά του Μητσοτάκη, επιστρέφει ενισχυμένη. Πρέπει λοιπόν ο κόσμος να επιστρέψει στη λογική που λέει ότι μόνο το κίνημα αλλαγής του είπε την αλήθεια από την αρχή μέχρι το τέλος. Εμείς δεν λαϊκίσαμε, δεν αφήσαμε τη χώρα να πάει στα βράχια και το πληρώσαμε χωρίς να υπολογίζουμε πολιτικό κόστος. Βάλαμε την πατρίδα πάνω απ' όλα. Μάλιστα. Είχατε ένα πολιτικό κόστος. Το ΠΑΣΟΚ ήταν από τα μοναδικά κόμματα που πλήρωσε τη συμμετοχή. Το μοναδικό θα έλεγα, το σε μοναδικό. Τέτοιο βαθμό. Έφτασε στο 4% από τα πολύ μεγάλα ποσοστά που είχε. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για την προσπάθεια αυτή του κινήματος αλλαγή, για την συστράτευση δυνάμεων στην κέντρο-αριστερά, γιατί βλέπουμε ότι κάτι ανάλογο γίνεται και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε να δείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε με δεκανίκια από όλους τους πολιτικούς χώρους. Δηλαδή ήταν μια κυβέρνηση η οποία δεν είχε κάποια πολιτική στόχευση, δεν είχε κάποια ιδεολογία. Ήταν ένας αχταρμάς. Εγώ έτσι το λέω και ας με συγχωρήσουν οι τηλεθεατές για τη λέξη αυτή. Αυτός ο αχταρμάς λοιπόν δεν είχε κάποιες κατευθύνσεις, δεν είχε κάποια στεγανά, κάποιες κόκκινες γραμμές, δεν είχε κάτι άλλο. Είδαμε ότι ακόμα και μέχρι σήμερα, μέχρι τις τελευταίες μέρες πριν τις εκλογές, προσπαθούσε να... Να αντλήσει ψηφοφόρους, λέτε, από άλλα όχι, κόμματα. Προσπαθούσε να κυβερνήσει με 145 βουλευτές. Και, δηλαδή ήταν μια κυβέρνηση μειοψηφίας και προσπαθούσε να κυβερνήσει, να κρατηθεί στην καρέκλα όσο μπορούσε παραπάνω. Άρα ο στόχος, λέτε, ήταν αυτός το ΣΥΡΙΖΑ, να καθίσει όσο δυνατόν προφανώς, παραπάνω... Αυτό όμως οδήγησε τη χώρα σε νέες περιπέτειες με την επέλαση της δεξιάς παράταξης. Δηλαδή, μάλιστα, πολλοί μας λένε ότι θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία για να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι... Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία για να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και γιατί δεν ψηφίζεις κίνημα αλλαγής για να ανέβει το κίνημα αλλαγής, που είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κάνει αξιόπιστη αντιπολίτευση και να οδηγήσει τη χώρα σε... να μην πέσουμε στα βράχια πάλι. Γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα, με τις τεράστιες υποσχέσεις και τις παροχολογίες της κυβέρνησης της τελευταίας στιγμής, οι οικονομολόγοι που ξέρουν έχουν καλύτερα, στοιχεία, που έχουν στοιχεία στη διάθεσή λένε τους, ότι μπορεί να οδηγηθούμε και σε δεύτερο και σε τέταρτο μνημόνιο. Μάλιστα. Τον κόσμο αυτών, τους ψηφοφόρους του Πάλε Ποτέ ΠΑΣΟΚ, πώς θα καταφέρετε να τους φέρετε πίσω? Είδαμε ότι μία μερίδα έχει επιστρέψει. Κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ καταρχήν είναι κόσμος της κεντροαριστεράς. Εγώ δεν πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που έχει την ιδεολογία του ΠΑΣΟΚ, του Ανδρέα Παπανδρέου,
Καταρχήν, ποιος δεν αγάπησε τον Ανδρέα Παπανδρέου και ποιος δεν αγάπησε την εποχή του Πασόκ, ποιος δεν αγάπησε την Μελίνα Μερκούρη, τον Γιώργο Γεννηματά κτλ. Αλλά ας μην μείνουμε εκεί. Ο κόσμος του Πασόκ είναι κεντροαριστερός. Ο κόσμος του Πασόκ έφυγε προς στιγμήν, πιστεύω εγώ, για να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Ευελπιστώντας σε κάτι καλύτερο. Μάλιστα. Ένα κομμάτι όμως, κύριε Οικονόμου, έχει παραμείνει εκεί. Mm-hmm. Είναι ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι. Γι' αυτό το λόγο έχει και αυτά τα ποσοστά ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτούς θα μπορέσετε να τους φέρετε πίσω. Εμείς και προσωπικά παλεύουμε από το 2015 κάθε μέρα, καθημερινά, στα χωριά, στα καφενεία, σε παρέες, σε τηλεοπτικά μέσα, σε εφημερίδες αρθρογραφούμε, κάνουμε τον αγώνα μας σε συνδικαλιστικούς φορείς, στο ΤΕ, παντού, παντού. Μάλιστα, τι σας λέει ο κόσμος, τι σας λέει ο κόσμος. Κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος θέλει να επιστρέψουμε στη λογική του Πασόκ του ισχυρού, του Πασόκ του δίκαιου, της κοινωνικής δικαιοσύνης. Τα βλέπει αυτά, τα θέλει αυτά. Όμως, η περίοδος της κρίσης έχει αφήσει και κάποια, πώς να το πούμε, έχει αφήσει κάποια... Κάποια σημάδια. Κάποια σημάδια, τα οποία έχουν κάνει ναι με τους νέους να είναι εντελώς απολιτικ, δηλαδή να μην ενδιαφέρονται πλέον για την πολιτική. Κάποιοι άλλοι σκέφτονται ότι θα πρέπει να... Να επιστρέψουν. Ακριβώς. Αυτός είναι ο στόχος μας. Εμάς εκεί πρέπει να... Εκεί δίνουμε όλο το βάρος προκειμένου να τους πείσουμε ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψουν, ότι η λογική λέει να επιστρέψουν και να τους έχουμε πάλι κοντά μας. Αυτό τον αγώνα κάνουμε. Μάλιστα. Το κίνημα αλλαγής πέρασε από πολλά κύματα. Υπήρξαν κάποιες συμπράξεις στην αρχή που στη συνέχεια αποχώρησαν κάποιοι. Τώρα υπάρχει μια σταθερότητα, λέτε, και είστε και ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα των ποσοστών που πήρε το κίνημα αλλαγής στις ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές, κοιτάξτε, δείτε, παγιωθήκαμε στην τρίτη θέση. Το καλό είναι ότι η Χρυσή Αυγή απομονώθηκε και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Εμείς παγιωθήκαμε σαν τρίτο ισχυρό κόμμα στο ελληνικό κοινοβούλιο με βάση τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με ένα 7,7%, όσο και αν αυτό ακούγεται σε συντρόφους μου κάπως παράτερο. Αλλά εμάς ο στόχος μας είναι να ανέβουμε όσο το δυνατόν ψηλότερα γίνεται, να πείσουμε και να ξανακερδίσουμε τον κόσμο. Αυτό θα γίνει μόνο με αγώνα, με ομιλία, με επιχειρήματα, με κουβέντα σπίτι-σπίτι, με... Μάλιστα, πόρτα-πόρτα λέτε, για να ξανακάνετε την Αχαΐα, θέλετε μία από τις περιοχές, το κάστρο του Πασόκ, γιατί ξέρουμε ότι πλέον τα ποσοστά δεν είναι έτσι ικανοποιητικά. Είδατε, φτάσαμε στο σημείο τώρα να μιλάμε. Εγώ κατακρίνω την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ πάνω σε αυτό το θέμα. Ήδη έχουν έρθει όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί εδώ πέρα προκειμένου να αλώσουν το κάστρο. Έτσι ονομάζεται. Ποιος φταίει γι' αυτό? Μάλιστα. Ο Γιώργος Πανδρέου, επικεφαλής λοιπόν στο ψηφοδέλτιο του κινήματος αλλαγής, μία τοποθέτηση και η οποία πέρασε και αυτή από 40 κύματα, υπήρχαν έτσι συγκρούσεις εσωτερικές και πολύ γκρίνια, γιατί η μία έδρα είναι ουσιαστικά κατοχυρωμένη από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ευελπιστείτε ότι τα ποσοστά τα οποία θα κατακτήσετε στο νομό Αχαΐας θα είναι μεγαλύτερα ώστε να αποκτήσετε άλλη μία έδρα, δηλαδή να έχει δύο έδρες το κίνημα αλλαγής στο νομό Αχαΐας? Θα σας απαντήσω σε δύο σκέλη. Πρώτον, ο Γιώργος Παπανδρέου για μένα είναι ένας από τους πιο έντιμους πολιτικούς. Άρα, για μένα προσωπικά είναι ακόμα μεγαλύτερη τιμή να συμμετέχω σε ένα ψηφοδέλτιο που είναι ένας πρώην πρωθυπουργός και έντιμος πρωθυπουργός. Δεν μπορεί κανένας να προσάψει τον Γιώργο, τον Παπανδρέου, κάτι σχετικά με την εντιμότητά του και κάτι σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που έκανε στο σύντομο χρονικό διάστημα που ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας. Θυμίζω ότι έκανε πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις. Ίσως έχουν να γίνουν μεταρρυθμίσεις από την εποχή του Γιώργου του Παπανδρέου στην Ελλάδα. Εγώ, ας πούμε, δεν θυμάμαι την τελευταία τετραετία να γίνει ούτε μία μεταρρύθμιση. Εν αντιθέσει με την διακυβέρνηση του Γιώργου, του Παπανδρέου, που δεν χρειάζεται να θυμίσω, θα πω περιληπτικά τον οικονομικό εισαγγελέα, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τη διάβγεια και πολλά άλλα.
Στο δεύτερο σκέλος τώρα. Εμείς θέλουμε, ο στόχος μας είναι να πάμε όσο το δυνατόν ψηλότερα. Το διακύβευμα για μας δεν είναι αριθμητικό, είναι πολιτικό. Από εκεί και πέρα, να μην πούμε στην κουβέντα για τις έδρες, γιατί είναι ο εκλογικός νόμος τέτοιος, ο οποίος είναι το πόσες έδρες θα βγάλει ένα κόμμα, είναι συνιστημένη και του ποσοστού που θα πάρει και του πανελλαδικού ποσοστού κτλ. Σαφώς, όλα τα στελέχη μας, από την Ομαρχιακή Επιτροπή, από τις τοπικές οργανώσεις, από όλους τους συνυποψηφίους μου, δίνουμε τη μάχη για να πάμε όσο το δυνατόν ψηλότερα. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι θα τα καταφέρετε? Ποια είναι τα μηνύματα που παίρνετε από τον κόσμο, από ολόκληρο το νομό Αχαΐας? Εγώ προσωπικά είμαι πάντα φύση και θέση αισιόδοξος. Οπότε πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Τα μηνύματα που παίρνω εγώ προσωπικά είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Μένει να το δούμε και στην κάλπη. Ό,τι και να γίνει όμως, πάλι εδώ θα είμαστε και μετά τις εκλογές και θα παλεύουμε για ακόμα μεγαλύτερα πράγματα. Μάλιστα. Από εδώ και πέρα τώρα, ο στόχος της κυρίας Γεννηματά, ποιος είναι? Η αύξηση βέβαια των ποσοστών και ως τρίτη δύναμη θα μπορέσει να συνεργαστεί, για παράδειγμα, αν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις με τη Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε να δείτε. Γίνεται και εμένα πολλές φορές αυτό το ερώτημα και από διάφορους φίλους κτλ. Είμαι της λογικής ότι κανένα κόμμα πριν τις εκλογές δεν μπορεί να κάνει τέτοιες κουβέντες ή τέτοιες εικασίες. Πριν τις εκλογές το κάθε κόμμα κατεβαίνει με το πρόγραμμά του και κατεβαίνει με συγκεκριμένο πρόγραμμα προκειμένου να πει στους πολίτες ότι το πρόγραμμά του είναι το καλύτερο. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε κάνει τα συνέδριά μας, έχουμε βγάλει τις αποφάσεις μας. Είναι πολύ νωρίς ακόμα να μπούμε σε τέτοια διαδικασία. Ο κόσμος θα μας δώσει τα ποσοστά και θα μας κρίνει τον καθέναν και θα μας κατανείμει πού πρέπει ο καθένας να, τι πρέπει ο καθένας να κάνει στο επόμενο κοινοβούλιο. Και από εκεί και πέρα, όπως είπε και η κυρία Γεννηματά, εμείς είμαστε ένα υπεύθυνο κόμμα. Ποτέ δεν αφήσαμε τη χώρα να πάει στα βράχια. Ακυβέρνητη, ναι. Έτσι. Και προφανώς όλα αυτά θα μπορούμε να τα συζητήσουμε στο συνέδριο που θα γίνει αμέσως μετά τις εκλογές που είναι προγραμματισμένο για το Σεπτέμβριο και εκεί θα πάρουμε και τις αποφάσεις μας. Μάλιστα. Άρα είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο. Δεν υπάρχει κάποια απόφαση ότι δεν θα συνεργαστούμε είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι μετά τις ευρωεκλογές υπήρχαν πάρα πολλά έτσι δημοσιεύματα που έλεγαν ότι το Κινάλ είναι η ουρά του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά. Καλά, μας έχουν πει ουρά του ΣΥΡΙΖΑ, ουρά της Νέας Δημοκρατίας, γενικά μας έχουν πει ουρά γενικά. Μόνο να υπενθυμίσω όμως κάτι. Ότι εμείς επειδή ποτέ δεν κοιτάξαμε την καρέκλα και σας υπενθυμίζω το εξής, το 2010, το 2011, δύο χρόνια από τις εκλογές του 2009 που ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου πρωθυπουργός με 168 έδρες, 167 πόσες είχε, ενώ θα μπορούσε να κάτσει και να εξαντλήσει την τετραετία και να εφαρμόσει αυτά που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ με 140, με 151 πόσους είχε. Δεν είχε μαζί με τους, Ανέλη ήταν 152. Ο κύριος Παπανδρέου είπε, παιδιά, ελάτε εδώ να τα βρούμε. Εδώ είναι η καρέκλα, καθίστε. Δεν με ενδιαφέρει η εξουσία. Άρα έχουμε αποδείξει επί του πρακτέου ότι δεν μας αφορά η καρέκλα μόνο για την καρέκλα. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, δεν βλέπω το λόγο γιατί θα πρέπει να ρωτιόμαστε εμείς αν θα συνεργαστούμε με τους άλλους και δεν ρωτιούνται οι άλλοι αν θα συνεργαστούν με εμάς και τι θα κάνουμε. Εγώ πιστεύω όμως ότι πρέπει να γίνει ένας προοδευτικός σχηματισμός για τη χώρα με προγραμματικές συγκλήσεις. Η Νέα Δημοκρατία, προσωπικά για μένα, του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν νομίζω ότι μπορεί να αντιπροσωπεύσει αυτό τον προοδευτικό πόλο σε καμία από των περιπτώσεων. Και είμαι ξεκάθαρος, νομίζω. Μάλιστα. Κύριε Οικονόμο, ένα μήνυμα που θέλετε να πείτε στους ψηφοφόρους του νομού Αχαΐας για τη συμμετοχή σας στο ψηφοδέλτιο και για ποιο λόγο να επιλέξουν τον Χρήστο Οικονόμου. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αλλάξει ούτε ούτε ένα λεπτό τις ιδεολογίες του και τις αρχές του. Όσοι με ξέρουν, με γνωρίζουν, ξέρουν ότι αγωνίζομαι για αυτό το χώρο πάρα πολλά χρόνια. Είμαι σταθερός στις αξίες μου, είμαι σταθερός σε αυτά που λέω, είμαι σταθερός σε αυτά που πιστεύω. Αγωνίζομαι για το χώρο. Και θα ήθελα να με στηρίξει ο κόσμος
να με γνωρίσει ο κόσμος καταρχήν και να με στηρίξει. Εγώ δεν λέω μεγάλες κουβέντες. Έχω μάθει από τη δουλειά μου και από την κοινωνική μου και από τη συνδικαλιστική μου πορεία τόσα χρόνια να είμαι συνεπής σε αυτά που λέω, να τα λέω και να τα εννοώ, να τα πιστεύω και να τα φέρνω εις πέρας. Σιγά σιγά και να τα καταφέρνω. Μάλιστα. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι μου αξίζει μια ευκαιρία να δοκιμάσω και σε ανώτερο επίπεδο. Μάλιστα. Κύριε Οικονόμου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και προσωπική βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και να ευχαριστήσουμε και τους τηλεθεατές μας που παρακολούθησαν την εκπομπή επί παντός. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.